Ένος. Είπες στην Ειρήνη ότι η Εύα... σκότωσε τον αδελφό μου. Ναι, καλά ακούσατε. Ε, ναι, μωρέ, τώρα. Άντε, θα του μάθω και μηχανάκι. Δεν μπόρεσα να το κάνω. Νεκροψία του Νεοκλέους. Δεν βρέθηκαν μόλοπες οι εκδορές στο σώμα του. Μπορεί να τον άρκωσαν και να τον κρέμασαν. Η τοξικολογική είναι καθαρή. Βρέθηκε μόνο αλκοόλ στο αίμα του. Ναι, σας ακούω. Πρέπει να έρθετε από το τμήμα να δώσετε μια κατάθεση για το συμβάν στο σπίτι του κ. Νεοκλέους. Αυτοκτόνησε χθες το βράδυ. Τον αφήσαμε μόνο του. Δεν φταίμε εμείς. Ναι. Φίλιππε, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά πιστεύω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να απαλλαγείς από τις κατηγορίες λόγω ανεπαρκών στοιχείων και αμφιβολιών. Ο Αρίστος έφυγε από το σπίτι. Τον έδιωξα. Θα τα κανονίσω εγώ, ε. Ηρέμησε. Ο Άρης έχει πει και θα με φύγεις, παρακαλώ. Τον έδιωξες από το σπίτι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Με χτύπησε, Ειρήνη. Με χαστούκησε. Του είπα να τσακιστεί, να φύγει και να μην ξαναπατήσει το πόδι του. Δεν ξέρω καν αν το εννοούσα, πάντως. Έφυγε. Πού πήγε? Δεν έχω ιδέα. Και να σου πω και την αλήθεια, ούτε με ενδιαφέρει. Γιατί σε χτύπησε, τι έγινε? Γιατί με χτύπησε. Γιατί ήρθε, όπως πάντα, λιώμα από το καφενείο, κάτι είπαμε, ανταλλάξαμε κάτι κουβέντες, τσακωθήκαμε και με χτύπησε. Φταίει αυτό που έγινε, που έμαθα την αλήθεια και... Όχι. Δεν φταίει που έμαθες την αλήθεια. Απλά αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Το κερασάκι στην τούρτα. Κάποτε είχα δει μια γελιογραφία. Ήταν ένα φορτηγό γεμάτο κόσμο. Πολύ φορτωμένο. Παρόλο που ήταν βαρυφορτωμένο, κουτσοπήγαινε. Και ξαφνικά μια μύγα. Πάει και κάθεται σε ένα από τα κεφάλια αυτών που ήταν στην καρότσα. Και τότε... παφ! Το φορτηγό κλάταρε. Κάπως έτσι έγινε όταν έμαθες την αλήθεια. Η αλήθεια ήταν απλά η μύγα στα κεφάλια μας. Και όταν κάθισες στο κεφάλι μας... η ζωή μας κλάταρε. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς ήσασταν αγαπημένοι πριν γίνει ό,τι έγινε. Ναι, οκ, μαλώνατε που και πότε ανέπινε, αλλά... ήμασταν ευτυχισμένοι, το θυμάμαι. Ειρήνη μου, ευτυχισμένοι ήσουν εσύ. Και αυτό θέλαμε. Τώρα τα υπόλοιπα... ήταν δικά μας θέματα. Ποια υπόλοιπα? Σου είπα ότι θα έρθει η ώρα σου. Λοιπόν, ήρθε. Κάνε πιο πέρα. Καλά, είχες το θράσος να πεις ότι τον Νικήτα το σκότωσε η Εύα. Θέλω πάρα πολύ να το πεις και στην αστυνομία αυτό, όταν θα σε συλλάβει, αν έχεις τα κότσια. Ή να πας να βρεις την κόρη μου να της το πεις, αν τολμάς. Ότι τα ρίχνεις όλα πάνω στη μάνα της, που την έχασε εξαιτίας σου. Θρασίδηλε. Κι αν το έκανε αυτή. Δεν λέω ότι έγινε έτσι, αλλά αν έγινε έτσι. Θα πάω στην κόρη σου. Ή θα της πεις εσύ ότι η μάνα της που την έχασε εξαιτίας μου είναι δολοφόνος. Πάλι μ' ακουμπάς, πάλι θα πονήσεις. Γιατί?
Νομίζω ότι με νοιάζει. Θα μπορούσα να σε σκοτώσω μόνο για αυτό που είπες για την Εύα. Και νομίζεις ότι με νοιάζει. Αλλά δεν θα το κάνω. Και ξέρεις γιατί δεν θα το κάνω. Γιατί εγώ δεν είμαι. Ούτε θα γίνω ποτέ σαν εσένα. Εύκολο είναι. Χαίρετε. Έχετε ρεπό, είπα στην Όμε. Δεν φοράτε τη στολή σας. Όλα τα παρατηρείτε, βλέπω. Είναι καλό για τη δουλειά μου. Όχι, δεν έχω ρεπό. Έγινε ένα συμβάν αργά χθες το βράδυ και έπρεπε να φύγω άρον-άρον. Και η Αμάλα? Στον κύριο Παπαδάκη. Ο Νικόλας δεν είναι μόνο δικηγόρος μου. Είναι και φίλος μου. Όπως και τα παιδιά είναι φίλοι μεταξύ τους. Αλλά αυτό το γνωρίζετε ήδη. Μιας και πήγατε στο σχολείο του Σταύρου και το ρωτήσατε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα για την Αμάλα. Και για μένα και τον Νικόλα. Να ρωτήσω τι για σας. Αφού είστε φίλοι, εσείς μου το είχατε πει. Ναι, απλά να ρωτήσετε αν είμαστε κάτι παραπάνω από φίλοι. Μου το είπε ο Πάρης Αδαμίδης. Με πήρε τηλέφωνο και με ενημέρωσε πως βρεθήκατε και του κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Και φαντάστηκα ότι θα πήγατε και στον Τρίφωνο. Ναι, ήθελα να μάθω για το περιστατικό βίας τότε στη σχολή που συνέβη. Κι αν είμαι γκέι. Είστε. Ποια είναι αυτά τα υπόλοιπα που ήταν δικά σας θέματα? Τι ρωτάς τώρα? Δεν έχει σημασία. Ό,τι έγινε, έγινε. Άλλωστε δεν είναι κάτι που αφορά εσένα. Εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα είναι να πεις κάτι στο Φίλιπ. Όχι ακόμα, όταν βγει. Και πάλι δεν ξέρω πώς. Τι δεν ξέρεις, ρε μωρό μου, τι δεν ξέρεις? Αν θα χαρεί, θα πετάξει από τη χαρά. Στο λέω εγώ. Δεν είναι αυτό. Δεν είμαστε πια μαζί. Δεν χωρίσαμε ακριβώς, αλλά δεν είναι πολλά ανάμεσά μας ακόμα. Τι είναι ανάμεσά σας? Ο ξένος? Έχω καταλάβει από αυτά που μου είπες και από αυτά που είπαμε με την Έλενα ότι έχεις αλλάξει απέναντί του. Έτσι δεν είναι? Να σου πω. Δεν χρειάζεται να νιώθεις άσχημα γι' αυτό. Ο πατέρας σου είναι. Και το καταλαβαίνω ότι θέλεις να έχεις κάποια σχέση μαζί του. Όμως θέλω να προσέχεις. Γιατί δεν τον εμπιστεύομαι. Δεν είναι έτσι όπως νομίζουν όλοι. Και πώς είναι? Είναι καλός άνθρωπος? Μην μου πεις τώρα ότι πιστεύεις ότι η Βαγγελιό σκότωσε τον Νικήτα. Δεν μπορείς να το πιστεύεις αυτό. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω τίποτα. Απλά λέω ότι μπορεί να είναι έτσι. Δεν είναι. Απλά τώρα αισθάνεται ότι ο κλειός έχει αρχίσει να σφίγγει γύρω του και προσπαθεί να ξεφύγει με κάθε τρόπο. Ξανάήρθε η Έλενα και με βρήκε. Και ξέρεις τι μου είπε? Ότι μπούκαρε στο σπίτι της και απειλήσε να τη σκοτώσει. Για να σε αφήσει ήσυχη. Και μου ζήτησε και κάτι άλλο. Να πάμε μαζί στην αστυνομία να τον καταδώσω. Θα πας? Για μένα το κάνεις. Όχι. Για μένα το κάνω. Γιατί δεν θέλω να σε ξαναχάσω. Έχω αποφασίσει ότι θα είμαι δίπλα σου σε αυτό. Αλλά δεν θέλω να ξαναπληγωθείς. Το συνήθισα πια. Άλλη μια φορά, τι πειράζει? Πειράζει εμένα. Γιατί θέλω να σε βλέπω χαρούμενη μετά από όλα αυτά που πέρασες. Το μόνο που πρέπει να σε ενδιαφέρει τώρα είναι
να πεις στον Φίλιππο για το μωράκι σας. Δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσά σας, αν δεν θέλετε εσείς να υπάρχει. Όσο για τον ξένο, κάποια στιγμή θα πάρει αυτό που του αξίζει. Απλά εύχομαι τότε να μην είσαι κοντά του. Εσύ του πες να έρθει. Μου πήρε ο Άρης και μου το είπε. Και ήρθες να μας πεις πόσο λυπάσαι. Μανά, ο Χριστόφορος δεν φταίει σε κάτι. Ο Χριστόφορος δεν φταίει, εμείς δεν φταίμε. Τότε ποιος φταίει, Άρη? Γιατί κάποιος φταίει, είπε ο πατέρας σου. Να σου πω. Έχουμε πολλά να κανονίσουμε τώρα με τον Άρη. Εντάξει, εδώ. Μπορώ να βοηθήσω εγώ. Μπορούσες να βοηθήσεις το δώρο όταν σε χρειαζόταν. Βοήθησε. Δεν τον έδιωξε από την εταιρεία την πρώτη φορά που έπληξε. Βοήθεια δεν ήταν αυτό, ε? Πήγε στο δικαστήριο να καταθέσει, ενώ δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Βοήθεια δεν ήταν γι' αυτό. Άρη. Δεν πήγε στην αστυνομία να του πει ότι το ξανά έκανε, ότι έπλεξε πάλι. Είχα έναν άνθρωπο να μιλήσω όταν φύγαμε από εδώ πέρα. Που ήξερα ότι θα τρέξει, θα ανησυχήσει. Αν δεν είναι όλα αυτά βοήθεια, τότε τι είναι? Έλα, άρα, εντάξει, εντάξει. Λουζιά μου, δεν έχει νόημα τώρα να ψάχνεις για φταίχτη. Όλοι φταίμε για κανείς δεν φταίει. Πολύ φιλοσοφημένο. Αλλά δεν με παρηγορεί. Μην την παρεξηγήσετε. Δεν είναι καλά. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ότι είναι τώρα για αυτά τα διάφορα που πρέπει να τρέξετε, να τακτοποιήσετε. Ό,τι χρειαστεί, είμαι εδώ, το ξέρεις. Ναι. Άντε. Χριστόφορε. Ναι. Με όλα αυτά που έγιναν, τι να κάνουμε, να μείνουμε? Απα δεν νομίζω ότι κινδυνεύεται για την ώρα. Τώρα, αν στην πορεία αλλάξει κάτι, αν συμβεί κάτι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ε. Είσαι ομοφυλόφιλος ή παστινόμε? Αν ήμουν, θα άλλαζε κάτι στην υιοθεσία. Ερώτηση στην ερώτηση. Αποφεύγετε να απαντήσετε, δηλαδή? Δεν αποφεύγω. Αναρωτιέμαι. Αν θεωρείτε έναν ομοφυλόφιλο ακατάλληλο να μεγαλώσει και να αγαπήσει ένα παιδί. Δεν το είμαι ποτέ αυτό. Τότε γιατί ψάχνετε τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις, κυρία Δημητρίου? Δεν ψάχνω αυτό. Ήθελα να μάθω το λόγο που επιτεθήκατε στον Τρίφωνος. Αφού εσείς δεν μου λέγατε. Και ο Πάρης σας είπε πως δεν είμαι γκέι. Δεν σου φτάνει αυτό? Μου φτάνει. Και πάλι όμως, δεν απαντάτε στην ερώτησή μου. Αν ήμουν ομοφυλόφιλος, θα επηρέαζε κάπως αυτό την έκθεσή σας? Εγώ προσωπικά είπα στην ΟΜΕ δεν αξιολογώ τους ετούντες για υιοθεσία σύμφωνα με τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Αλλά με το αν είναι ικανοί να φροντίσουν το εν λόγω παιδί. Αν είναι καλοί, στοργικοί και ειλικρινείς άνθρωποι. Αλλά ναι, αν κάποιος ομοφυλόφιλος κάνει αίτηση για υιοθεσία, είμαι υποχρεωμένη να το επισημάνω στην εκθεσή μου. Να είναι ενημερωμένο το δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση. Απάντησα στην ερώτησή σας. Μου λέτε δηλαδή πως εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα αν κάποιος ομοφυλόφιλος θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί. Αλλά μπορεί να έχει κάποιος δικαστής. Κανονικά δεν θα έπρεπε. Αλλά ναι, και οι δικαστές άνθρωποι είναι. Και κάνουν λάθη. Όπως όλοι μας.
Θα μπορέσω λοιπόν να μιλήσω στην Αμάλα το απόγευμα. Θα καταφέρετε να την φέρετε στο γραφείο μου? Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, κύριε Δημητρίου. Και θέλω και λίγο χρόνο εγώ μαζί της. Να της μιλήσω πρώτα εγώ. Για ποιο πράγμα? Δεν της έχω πει ακόμη για την υιοθεσία. Το όπλο και το κινητό τηλέφωνο που ανήκει στο Γιάννο Πολυβίου βρέθηκαν σε μια ντουλάπα στο σπίτι του Φίλιππου Λεμπέση. Κατόπιν εξέτασης, στο όπλο και στο κινητό δεν εντοπίστηκαν καθόλου αποτυπώματα. Το κινητό του Πολυβίου. Εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Γεια σου. Καλώς τον. Γιατί δεν διαβάζετε εσείς? Σημειώρα έχω αγγλικά. Και? Δεν θα πάω. Είναι Αμάλα εδώ. Βρήκες δικαιολογία για να κάνεις κοπανά? Δικαιολογία? Όχι, τη βοηθάω στα μαθηματικά. Έχει μείνει πίσω και έχουμε τεστ αύριο. Αφού έλειπε. Αμάλα λέει αλήθεια ή το λέει για να μην πάει στα αγγλικά? Αλήθεια λέει. Εντάξει. Εγώ θα είμαι εδώ αν θέλετε βοήθεια. Εσύ. Αφού είσαι στόκος στα μαθηματικά. Τι? Άπτυγε στόκος. Μη δεν σε βάζουμε στον πατέρα, ε. Άκουσε τι λέει. Νικόλα. Mm. Αυτή η γνωστή του Στέφανου που ήταν στο αεροδρόμιο, γιατί θέλει να μάθει για μας? Αν με παίρνεις από το σχολείο όταν ο Στέφανος έχει δουλειά, ή αν μένετε σπίτι μας εσύ και ο Σταύρος, τι τη νοιάζει? Ρε αγάπη μου, δεν είπαμε ότι αυτά θα τα συζητήσετε με τον Στέφανο, ε? Πότε θα έρθει από τη δουλειά? Δεν ξέρω, μάλλον θα αργήσει λίγο γιατί του έτυχαν πολλά στη δουλειά του. Είναι από το ίδρυμα που πήγα πριν έρθω στο Στέφανο. Θέλουν να με πάρουν εκεί. Όχι, αγάπη μου, όχι, καμία σχέση. Δεν θα ξαναπάς στο ίδρυμα, μην ανησυχείς. Εντάξει. Έχετε κάνει αίτηση να υιοθετήσετε την Αμάλα και δεν της το έχετε πει ακόμα. Και τι περιμένετε να της το πείτε? Εσάς. Την έκθεσή σας, την απόφαση του δικαστηρίου. Ξέρετε, όταν το δικαστήριο έβγαλε την απόφαση πως η Αμάλα έπρεπε να γυρίσει πίσω στη Συρία, στην οικογένειά της, στη θεία της, τι να πω, ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν δύσκολο για μένα που έπρεπε να της το πω, για εκείνη που έπρεπε να φύγει, αλλά και για τους δυο μας, που έπρεπε να μάθουμε να ζούμε ο ένας χωρίς τον άλλον. Αν το δικαστήριο αυτή τη φορά δεν εγκρίνει την υπόθεση, τότε θα πρέπει να φύγει. Γι' αυτό δεν της το έχω πει. Για να μην την υποβάλλετε ξανά στην ίδια ψυχοφθόρα διαδικασία. Για να μην αγωνιά. Για να μην ελπίζει μέρα με την ημέρα αν μπορεί να μείνει ή όχι. Γιατί αυτή τη φορά, αν χρειαστεί να φύγει, θα είναι για πάντα. Δεν μπορώ να της το κάνω αυτό, κυρία Δημητρίου. Το ξέρω, δεν είναι σωστό, αλλά δεν μπορώ. Και τι της είπατε πριν έρθει? Ότι θα κάνω τα πάντα για να μείνει. Δεν, εντάξει, είχα σκοπό να της μιλήσω και να της πω για την όλη κατάσταση, αλλά τώρα που το συζητάω μαζί σας, κατάλαβα κάτι. Τι πράγμα? Αν της πω για την υιοθεσία, θα χαρεί πολύ. Αλλά αν δεν γίνει... Η απογοήτευσή της ήταν ακόμα μεγαλύτερη από το να μάθει μόνο ότι προσπαθείτε να μείνει. Το ξέρω, είναι χαζό, αλλά... Δεν είναι χαζό. Δείχνει πόσο την νοιάζεστε. Και ότι την αγαπάτε πραγματικά. Όσο δεν έχω αγαπήσει κανέναν άλλον άνθρωπο στη ζωή μου. Εντάξει, ξέρω πώς πρέπει να της μιλήσω και να της πω για την όλη την κατάσταση, αλλά σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, δώστε μου λίγο χρόνο.
Δεν χρειάζεται. Μπορώ να της μιλήσω και χωρίς να αναφερθώ στην υιοθεσία. Αλήθεια γίνεται, μπορείτε? Κανονικά όχι, αλλά είναι δικό μου θέμα για το πώς θα χειριστώ την υπόθεσή μου. Δεν ξέρω τι να πω. Μην πείτε τίποτα. Ελάτε όμως το απόγευμα με την Αμάλα από το γραφείο μου και αν έχετε δουλειά, κάντε ένα τηλεφώνημα να κανονίσουμε μια άλλη συνάντηση. Όχι, θα προσπαθήσω να περάσουμε σήμερα κιόλας. Θα είναι καλό. Όχι για μένα, για σας. Για να τελειώνει όσο το δυνατόν νωρίτερα η διαδικασία και για την έκβαση της υπόθεσης. Κυρία Δημητρίου, σας ευχαριστώ. Έλα να φας κάτι. Από το πρωί μόνο καφέ πίνεις. Δεν φτάνει που ήρθε και σε αναστάτουσα, μου φτιάχνεις καφέ, μου φτιάχνεις τόστ. Ναι, μεγάλη δουλειά. Δεν σου φτιάξα και κανένα μουσακά. Δεν μ' αρέσει ο μουσακάς. Γιατί αν σ' άρεσε θα σου φτιάχνω. Ευχαριστώ που μου άφησες να μείνω και που δεν είπες τίποτα στον πατέρα μου. Τι, του το πες? Του άφησα μήνυμα. Γιατί ρε Μάρκο, αφού θα έρθει εδώ και θα γίνει χαμός. Όχι, δεν θα έρθει. Του είπα να μην το κάνει. Ναι, καλά, θα σε ακούσει. Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε. Χθες το βράδυ του έστειλα το μήνυμα. Αν ήταν να έρθει, θα είχε έρθει. Κάτσε, περίμενε. Να μου πεις τι σκοπό έχεις να κάνεις. Θα κλείσω εισιτήριο για Αθήνα, αφού στόπα. Και αφού έμαθα ότι είμαι εδώ, ευκαιρία να πάω σπίτι να μαζέψω τα πράγματά μου. Να τσακωθούμε εκεί, όχι εδώ. Ρε Χριστίνα, κάτσε να το συζητήσουμε, να βρούμε μια λύση. Η μόνη λύση είναι να φύγω. Με τον πατέρα μου τσακώνομαι συνέχεια. Το σπίτι μου δεν το νιώθω καν δικό μου, δεν έχω κανέναν εδώ. Έχεις. Εμάς. Εμένα και την Ειρήνη. Ενώ ο πατέρας σου δεν έχει κανέναν. Έχει μόνο εσένα. Και τη φίλη του τη Λουίζα. Καλά, αυτό δεν το ξέρεις. Αλλά αν ηρεμήσεις, μπορείς να το συζητήσεις μαζί του και να το ρωτήσεις. Δεν θα μου πει. Δεν θα μου πει. Άστο ρε Μάρκο, μην το ζορίζεις. Τα ίδια και τα ίδια λέμε. Θα φύγω, αυτό είναι. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε. Η Κρίστια θα είναι. Δεν θα έρθει, ε. Σε ευχαριστώ που με ενημέρωσες ότι είναι εδώ η Κριστίνα. Κριστίνα! Κριστίνα, περίμενε! Κριστίνα, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να τρέχω πίσω σου! Κριστίνα, σε παρακαλώ, περίμενε! Τι έγινε, πού χτύπησες? Τίποτα, μια χαρά είμαι. Είμαι εντάξει. Πώς είσαι εντάξει, αφού χτύπησες, τράκαρες με τα μάξι? Όχι, σου λέω, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, δεν ήρθα ούτε να μαλώσουμε, ούτε να σε πάρω σπίτι. Κάτι έγινε. Τι έγινε, μπαμπά, πες μου. Ο πατέρας του Άριε. Συγγνώμη που σου φώναξα πριν. Δεν είναι ότι παίρνω το μέρος του Χριστού. Ξέρω. Είναι που. Είναι άδικο. Έκανε πολλά λάθη. Ήταν επιπόλαιος, αδύναμος. Αλλά δεν ήταν κακός. Είχαμε πολλές όμορφες στιγμές μαζί. Παλιά. Και με σένα. Όλοι μαζί. Τις θυμάσαι καθόλου αυτές τις στιγμές? Ή έχεις μόνο άσχημες αναμνήσεις από μας? Μάνα, δεν... Δεν έχει σημασία πια.
Αυτό δεν θες να πεις. Του Κασιμάτη γιατί του είπες να φύγει? Και τον βρήκατε εσύ και η... Ναι. Μόλις μπήκαμε στο σπίτι, ήμασταν μαζί με τη Λουίζα και... Τέλος πάντων, μόλις συνήλθα από το σοκ, πήρα την αστυνομία, η αστυνομία ήρθε και... Ο Άρης... Τον πήρα τηλέφωνο και του το είπα. Γύρισε, είναι με τη Λουίζα τώρα στο σπίτι. Γι' αυτό σου λέω, δεν ήρθα ούτε να μαλώσουμε, ούτε να σε πάρω στο σπίτι. Ήρθα για να σου το πω, για να μην το μάθεις απ' αλλού. Εσύ που χτύπησες. Άσε με μένα, μια χαρά είμαι. Είμαι εντάξει. Γιατί το έκανε ο πατέρας του Άρη, είναι το μπλέξιμο που είχε? Δεν ξέρω. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν ξέρω. Και η Λουίζα, της μίλησα τόσο άσχημα πριν φύγει από το σπίτι, της είπα τόσες κακίες. Δεν πειράζει, αγάπη μου, δεν πειράζει. Δεν το εννοούσες. Η Λουίζα ξέρει. Το εννοούσα όμως. Νόμιζα ότι κάτι τρέχει μεταξύ σας. Ήμουν σίγουρη ότι... Τι? Τρέχει κάτι μεταξύ σας? Πρέπει να πάω στο τμήμα. Ήμασταν μαζί με τη Λουίζα και πρέπει να δώσω κατάθεση. Ναι, δεν μου απάντησες όμως. Τρέχει κάτι μαζί σου και με τη Λουίζα? Αγάπη μου, πρέπει να πάω στο τμήμα, ε. Θα τα πούμε μετά στο σπίτι. Αν είσαι εκεί. Πέρασε το πρωί να δει πως είσαι και τον έδιωξες. Πρέπει να βρω μια φωτογραφία του δώρου. Για τον τάφο. Για τον Κασιμάτη όμως ερώτησα. Σου έκανε κάτι? Ο Θέμης... Δε φταίει. Εγώ φταίω. Για ποιο πράγμα? Άρη, μη... Δε φταίει. Αυτός δεν έκανε τίποτα. Εντάξει. Τι έγινε, μαλώσατε? Όχι, αλλά έστειλα μήνυμα στον πατέρα της ότι είναι εδώ. Ήρθε, την πήρε και... Τι να σου λέω, μήλος γίναμε. Να σε πάρω μια αγκαλιά να ηρεμήσεις λίγο. Ναι. Καλύτερα. Κάπως. Με όλα αυτά φαντάζομαι δεν πήρες τον ξένα για τον Παύλο, ε? Όχι, αλλά δεν τον ξέχασα. Έλεγα να πάω από την εταιρεία του, να τον δω και από κοντά. Ωραία, άμα θες μπορώ να σε πετάξω εγώ. Έχω λίγο χρόνο μέχρι το επόμενο ραντεβού μου. Κάτσε να πάρω το πουφάνι και πάμε. Ναι. Θα του πεις για τον Παύλο, τον ξένο. Θες να το κάνω? Θα του πεις για την ιστορία μου με τον Γρηγόρη. Αν θες θα του λέω. Ό,τι θες. Θα του πω απλά ότι είναι ο άντρας μιας φίλης σου. Ναι, καλύτερα έτσι. Άλλωστε ο Παύλος μου είπε για ποιο λόγο δεν πήγε στην κηδεία της μάνας του και εσένα σου φάνηκε και μια χαρά χθες, οπότε... Λέω να ξεκολλήσω όπως λες κι εσύ. Μπράβο το κορίτσι μου. Λοιπόν, δώσ' μου τότε το κινητό του να τον πάρω όταν τελειώσω από το ξένο. Ναι. Πλόη. Πάω να πάρω το μπουφανέ. Έλα, Χλόη. Έλα, Κρίστια. Να, σε πήρα να σε ευχαριστήσω για τα λουλούδια που μου έστειλες το πρωί με τον Μάρκο. Ήταν υπέροχα, αλλά δεν ήταν ανάγκη. Τα στείλαμε για το ευχαριστώ, για την όμορφη βραδιά, για την παρέα, για όλα. Και εμείς με τον Παύλο πρόσαμε υπέροχα. Αυτό λέγαμε όταν φύγατε. Θα το ξανακανονίσουμε σίγουρα. Ναι, εννοείται. Τώρα πού είσαι? Πού σε βρίσκω, αλήθεια, σε δουλειά? Εγώ βγήκα για ψώνια και έλεγα να πιούμε ένα καφέ, αν μπορείς. Έχω λίγο χρόνο, νομίζω, προλαβαίνω. Πού είσαι?
Ωραία. Θα έρθω να σε βρω από εκεί. Γεια. Η Χλώη ήταν. Με πήρε να με ευχαριστήσει για τα λουλούδια που τη στείλαμε. Στείλαμε με και λουλούδια. Δεν το ξέρα. Ναι. Τις έστειλα εγώ σήμερα το πρωί. Θα πάω να τη βρω μετά και για ένα καφέ. Έναν αθώο καφέ ή πας για ψάρεμα. Για ψάρεμα. Γιατί. Αφού είπαμε ότι ξεκόλλησα. Οκ. Okay. Εντάξει, και για να το λες, πιστεύω. Λοιπόν, δώσε μου το τηλέφωνο του Παύλου. Ναι. Open City. Δημιουργούμε ό,τι ονειρεύεστε. Κάθε νέο έργο που αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε είναι για μας μια νέα πρόκληση. Με όπλο τη μακρόχρονη εμπειρία που έχουμε μέχρι σήμερα, οραματιζόμαστε, δημιουργούμε και ολοκληρώνουμε για εσάς το έργο που έχετε ονειρευτεί. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χριστόφορος Ξένος. Γιατί άραγε ένας επιχειρηματίας σαν το ξένο να κατηγορήσει εσένα, Μάρκο, ένα τυχαίο μπάρμαν ότι τον μαχαίρωσες? Και πώς για όλο έχετε σχέσεις μετά από αυτό και θα του μιλήσεις για μένα? Μάρκος Ιακώβ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για την απόπειρα δολοφονίας κατά του επιχειρηματία Χριστόφορου Ξέν. Ο Ιακώβ φυλακίστηκε σήμερα συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του Κρίστια Ιωάν. Τον βοήθησες και αυτόν, Κρίστια, ε? Είσαι πολύ καλή δικηγόρος τελικά. Πάρα πολύ καλή. Για να δούμε, μωρό μου, εσύ, πού κάνεις τα ψώνια σου. Το συμπάθησα πολύ τον Μάρκο. Είστε πολύ ταιριώσεις στο ζευγάρι. Ναι, είμαστε καλά μαζί. Περάσαμε διάφορα, αλλά τώρα είμαστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό να είναι καλός άνθρωπος που είσαι μαζί του και να μην φοβάσαι ότι θα σε πληγώσει. Ναι, είναι. Το λες αυτό, λες, και σε έχει πληγώσει κάποιος πριν από τον Μάρκο. Το καταλάβα από το ύφος σου. Εντάξει. Σε όλους μας έχει συμβεί. Ξέρεις, εγώ ήμουν πολύ τυχερή σε αυτό. Κανά δύο σχέσεις είχα πριν από τον Παύλο, αλλά τίποτα το σημαντικό. Και με το που γνώρισα τον Παύλο, κατάλαβα πως είναι ο άντρας της ζωής μου. Και ήμουν σίγουρη ότι δεν θα με πληγώσει ποτέ. Και οι γονείς μου τον κατασυμπάθησαν. Και μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχει συμβεί κάτι, δεν έχουμε τσακωθεί. Αν εξαιρέσεις βέβαια, χθες το βράδυ που καυγαδίσαμε, ο Παύλος δηλαδή θύμωσε επειδή είπα κάτι στο τραπέζι που λέει πως δεν έπρεπε να το πω. Τι πράγμα? Να, μωρέ, που ανέφερα ότι έχει το κινητό του. Γιατί μιλήσατε το πρωί για αυτό το νομικό θέμα. Ναι. Είπε πως μπορεί να μην το έχεις πει στον Μάρκο και με αυτόν τον τρόπο θα σας δημιουργούσα πρόβλημα. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα ότι δεν το είχες πει και ότι θα σας δημιουργούσα πρόβλημα. Δεν μας δημιούργησες κανένα πρόβλημα. Εγώ το είχα πει ήδη στον Μάρκο. Ήμουνα σίγουρη. Και το είπα στον Παύλο. Ο Μάρκος δεν έδειξε έκπληξη. Οπότε μάλλον θα το είχες πει. Αλλά αυτός θύμωσε και εγώ αγχώθηκα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να θυμώσει μαζί σου. Δεν έκανες τίποτα κακό. Σε ευχαριστώ που το λες. Ξέρεις, είμαι πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα σε ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ. Και είμαι σίγουρη πως και εσύ το ίδιο είσαι. Γι' αυτό σε συμπάθησα. Κύριε Ξένο. Πήρε πάλι αυτός ο δημοσιογράφος που θέλει να του κάνετε μία δήλωση σχετικά με τον κύριο Νεοκλέους. Και πήραν και από ένα κανάλι και σας θέλουν να πάτε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, είπαν. Αλλά εσύ τους είπες αυτό που έπρεπε. Ναι, τους είπα ότι δεν κάνετε δηλώσεις και να μην μας ενοχλήσουν ξανά. Έτσι, μπράβο. Απλά σας ενημερώνω γιατί φαίνονται επίμονοι να μην έρθουν και από εδώ. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, πες κάτω στην είσοδο, δεν περνάει κανείς, δεν ανεβαίνει κανείς χωρίς να έχει ραντεβού. Μάλιστα. Ναι.
Ενοχλώ. Έλα, έλα. Σίγουρα δεν είναι ενοχλώ. Έλα, Μάρκο, έλα, κάτσε. Θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά ήθελα να δω πώς είσαι. Αν σου λέω ότι θέλω πάλι να πάρω τα βουνά. Τι, πάλι. Γιατί, τι έγινε. Εσύ, όλα εντάξει. Εντάξει. Η Χριστίνα ήρθε πάλι από το σπίτι μου. Θέλει να φύγει για Αθήνα. Μαλώνει συνέχεια με τον πατέρα της. Σας τα έχω πει αυτά, τα ξέρεις. Καφεδάκι θα πιεις, ε. Μην πεις πάλι όχι. Εντάξει, θα πιω. Από ζάχαρη. Λίγη. Ανά, θα μας φέρεις, σε παρακαλώ, δύο καφέδες. Ο δικός μου σκέτος και ένας με λίγη. Μάλιστα, κύριε Σιμώνη. Εκτός από το να είσαι εδώ, ήθελα να σου πω και κάτι για την εταιρεία. Γνώρισα κάποιον Παύλο Κωνσταντίνου. Ο πεθερός του θα χτίσει ένα ξενοδοχείο κάπου παραλιακά και ήθελε να συναντηθείτε, μήπως και συνεργαστείτε. Είναι πολύ ωραία η παρέα σου, όπως πάντα, αλλά πρέπει να φύγω. Έχω ραντεβού σε μισή ώρα. Ούτε να το σκέφτησε. Όχι, εγώ σε κάλεσα, εγώ θα κεράσω, έτσι δεν πάει. Εντάξει. Την επόμενη φορά όμως θα σε καλέσω εγώ. Ή μπορούμε να πούμε πάλι τεσσερίς μας να σας κάνουμε μέσω τραπέζι αυτή τη φορά. Αχ, πολύ ωραία. Έχει εδώ τραπέζι για την ωραία παρέα. Ξέχασα να σου πω. Πήγε ο Μάρκος στην Open City και μίλησε στον ξένο για τον Παύλο. Οπότε όπου να είναι να περιμένει τηλεφωνό του, πες του. Τέλεια. Θα του το πω. Α, νάτος. Δεν το πιστεύω. Τι σύμπτωση, ε! Ρε μωρό μου, τι κάνεις εδώ, δεν έπρεπε να είσαι στο γραφείο, ε! Είχα ραντεβού με ένα πελάτη και μόλις με πήρε τηλέφωνο και το ανέβαλε. Τι σύμπτωση, εδώ, ε! Ναι, είδες. Εσύ, καφέ, βλέπω. Ναι, βασικά πήρα την Κρίστα τηλέφωνο για την ευχαριστήσω για τα λουλούδια που μας έστειλε και την κάλεσα να πιούμε και ένα καφέ. Να πιω ένα καφέ μαζί σας ή λέτε τα δικά σας. Όχι, ρε μωρό μου, δεν έχουμε μυστικά από σένα, έλα, κάτσε, κάτσε. Α, μωρό μου, δεν σου είπα. Να, η Κρίστια μόλις μου έλεγε ότι ο Μάρκος πήγε σε αυτό το ξένο για να του μιλήσει για σένα. Κιόλας. Πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Ναι, θα σε πάρει εκείνος να σου πει λεπτομέρειες. Εγώ πρέπει να φύγω γιατί έχω ραντεβού σε λίγο. Τι κρίμα, ήθελα να σας κεράσω ένα κρασάκι ή να πάμε να φάμε κάτι. Αχ, πολύ ωραία ιδέα. Δεν μπορείς να το αναβάλεις, ε? Όχι, δυστυχώς δεν γίνεται. Ο πελάτης μου έρχεται από λεμεσό και. Παύλο. Ο Δημήτρης σήμερα, ε? Ο Βαλσάμις. Μη μου πεις ότι δεν με γνώρισες. Ναι, ρε. Φυσικά και σε γνώρισα, Δημήτρη. Δεν το πιστεύω ότι σε βλέπω. Πόσα χρόνια, ρε φίλε. Πολλά. Από τότε που είχες έρθει στην Αθήνα, λίγο μετά την κηδεία της μητέρας σου, που σου είχα πει για τη δίκη του Γρηγόρη. Να σου γνωρίσω την Χλόη, η γυναίκα μου. Παντρεύτηκες. Δεν είχα ιδέα. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω, Χλόη. Ο άντρας σου είναι εξαιρετικό παιδί. Ναι, είναι. Γι' αυτό τον παντρεύτηκα. Και η Κρίστια είναι φίλη μας. Γεια σου, Κρίστια. Γεια, χάρηκα. Κάτσε, Δημήτρη, κάτσε μαζί μας να πιούμε ένα καφέ. Η αλήθεια είναι ότι έχω δουλειά, αλλά εντάξει, θα καθίσω για λίγο. Χρόνια και ζαμάνια, ρε φίλε. Για πες, εσύ, Δημήτρη, μένεις εδώ μόνιμα? Όχι, μένω Αθήνα. Ήρθα εδώ για δουλειά και θα μείνω ένα διάστημα. Α, μικρός που είναι ο κόσμος, ε? Αν είναι, λέει. Και για πες, πού είναι τώρα ο Γρηγόρης, πού έχει χαθεί αυτός? Ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός ο Γρηγόρης? Είναι πολλά που δεν ξέρω για σένα τελικά. Εγώ πιστεύω τα ζευγάρια δεν πρέπει να τα λένε όλα. Χάνεται το μυστήρι. Θέλω να τον τσεκάρεις, αυτόν τον Παύλο. Με περιμένει ο ξένος. Το κανόνισε ο Μάρκος. Τελικά έχουν μια πολύ καλή σχέση, ε? Όλοι σας φοβισμένοι και άχρηστοι. Τι έγινε, ποιος κλαίει? Η μάνα μου δεν είναι πολύ καλά, σε παρακαλώ, μπορείς να έρθεις? Η Ειρήνη είναι αστυνομικός, έτσι? Και δεν μου το είπατε ποτέ, μου το κρύψατε, και εσύ και αυτή. Σε παρακαλώ να μην φωνάζεις, εδώ πέρα είναι μαγαζί. Ειρήνη μου, κορίτσι μου. Γεια σου, Φωτίου. Ανδρέου, η άδεια σου σε μια εβδομάδα τελειώνει. Ελπίζω να το ξανασκέφτεις και να γυρίσεις. Χρειαζόμαστε καλούς αστυνομικούς σαν εσένα. Θα βοηθήσει και ο Χριστόφορος, είπε. Ζήτησε από κάποιο συνεργάτη του να κάνει κάτι. Είμαι απ' έξω, μπαίνω τώρα. Όπως τα είπαμε, έτσι.
Ήρθα για το φόνο αυτού του Ηλία Ευαγγέλου. Έχει έρθει ένας που λέει ότι είναι αυτόπτης μάρτυρας στην δολοφονία του Ευαγγέλου. Ειρήνη, μου είπε ο αρχηγός, τι είσαι εδώ.